1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 349 κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη και 8.100 συνολικά στη χώρα. 91 οι θάνατοι και 597 οι ασθενείς που δίνουν μάχη στις ΜΕΘ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντοπίστηκαν 171 νέα κρούσματα. Στο Λασίθι 22, στο Ρέθυμνο 81 και στα Χανιά 75. Οριακή είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ. 97 οι ασθενείς με κορονοϊό σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης. 83 στις κλινικές COVID και 14 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 11 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με συνολικά 29 ασθενείς, ενώ στο νοσοκομείο Σιτίας νοσηλεύεται μόνο ένας. Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις επιπλοκές του κορονοϊού στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Φωτιές έχει ανάψει η εγκύκλειος την ίδια ώρα της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα για μείωση των χειρουργείων κατά 80%. Κυριάκος Θεοδωσάκης στον 984, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δημήτρης Βρύσαλης, επικίνδυνη και απαράδεκτη η απόφαση της κυβέρνησης. Χωρίς πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομεία αποδυναμωμένα, χιλιάδες ραντεβού για χειρουργία ήδη σε αναμονή. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο, σημειώνει ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΕΝ, Κυριάκος Θεοδωσάκης, προσθέτοντας ότι η λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι τα μέτρα προστασίας, ο εμβολιασμός και οι προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Υποκριτικό το ενδιαφέρον που δείχνει η πολιτεία για την υγεία όταν η αλήθεια της είναι άλλη, δηλαδή ο μειωμένος προϋπολογισμός για την υγεία και η αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, η θέση του Δημήτρη Βρύσαλη, Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Και οι δύο εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αναφέρονται στα χιλιάδες εκκρεμή ραντεβού χειρουργείων των προηγούμενων μηνών και την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας υγείας με προσλήψεις, καθώς χιλιάδες υγειονομικοί βγήκαν εκτός εξαιτίας του μη εμβολιασμού τους και επίσης χιλιάδες θα έχουν απομακρυνθεί μέχρι το Μάρτιο, καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους. Δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν θα αναβληθούν οι χειρουργεία που πρέπει να γίνουν, διεμήνυσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, επισημένοντας πως το Υπουργείο είναι σε συνεννόηση και με ιδιωτικές κλινικές, εάν χρειαστεί, να γίνουν χειρουργεία σε αυτές. Παράλληλα, είπε πως δεν τίθεται θέμα λήψης μέτρων για εμβολιασμένους, εάν χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον μόνο για εμβολιαστούς, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτηση για rapid test στους δεύτερους και την είσοδό τους σε σούπερ μάρκετ. Έχουμε πάρει συγκεκριμένα μέτρα που στο 90% αφορούν μη εμβολιασμένους, όχι τιμωρητικά, αλλά γιατί αυτοί κινδυνεύουν, διευκρίνησε. Όταν το 73% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι, δεν θα υπάρξει lockdown. Το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο θεματικό. Εξυπηρετεί και COVID και non-COVID περιστατικά και γι' αυτό πιέζεται. Βρισκόμαστε στην κορύφωση του τέταρτου κύματος, πιέζεται όλη η Ευρώπη και προηγούμαστε σε σχέση με άλλες χώρες, είπε ενδεικτικά ο Θάνος Πλεύρης. Πρωτιά του Ηρακλείου στην εβδομαδιαία τάση αύξησης του οικού φορτίου σε ποσοστό 433% έπειτα από τους ερευνητικούς ελέγχους του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων που λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΗ. Δεύτερη Κέρκυρα με 271% και ακολουθούν οι τρεις υπόλοιποι νομοί της Κρήτης. Χανιά με αύξηση 157%, Ρέθυμνο με 86% και Άγιος Νικόλαος κατά 95%. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί την ίδια ώρα ότι μέχρι το Μάρτιο είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό στην Ευρώπη 2.200.000 άνθρωποι. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο, ενώ μέχρι το Μάρτιο αναμένεται να προσθεθούν 700.000 ακόμη. Οι θάνατοι από κορονοϊό σε καθημερινή βάση έχουν αυξηθεί δραματικά και πλέον ανέρχονται στους 4.200, αριθμός διπλάσιος από τα στοιχεία του Σεπτέμβρη. Ανακοίνωση πριν από λίγο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφέρει πως σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Υπουργείου Υγείας, η πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων rapid test που πραγματοποιείται με τη συλλογή Σιέλου μέσα σε κυπελάκι, πως θεωρείται ως ακαταλήλη και μη αξιόπιστη. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου δεν πρέπει να καταχωρούνται στην πλατφόρμα των rapid test. Για το λόγο αυτό, οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα γίνονται με τη λήψη ρινοφαρυγγού επιχρήσματος. Σχετικές συστάσεις έχουν γίνει στα φαρμακεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.
Με ποιες συνεδριάζει σήμερα η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, για τη χαιρία της θέσης του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ειρηναίου, ώστε να συζητήσει το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών της Ιατρικής, που η ίδια αποφάσισε και ζήτησε να συνταχθεί με επιστημονική αξιολόγηση για την υγεία του. Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ειρηναίος, από την ημέρα κατά την οποία αποδέχθηκε τα νέα του καθήκοντα, παρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη την παραίτησή του με ανοιχτή ημερομηνία. Στο Ηράκλειο Γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, το πρωί έγινε η επίσκεψή του στο Αρκαλοχώρι και η συνάντησή του με την Δημοτική Αρχή και συλλογικότητες. Το απόγευμα στις 18:30 στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου εν ώψη του δεύτερου μέρους του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου, με έμφαση στους τομείς στρατηγική, όραμα, καταστατικό, στις 20-23 Ιανουαρίου του 2022, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στον κινηματογράφο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μήνυμα γροθιά στο στομάχι, σεισμό πλήκτου στον 1984. Απογοήτευση, πίκρα και οργή κρύβουν οι λίγες περιεκτικές προτάσεις του μετά και την συνέντευξη του Δημάρχου στο σταθμό ότι τελειώνουν τα χρήματα ακόμη και για τη σύντηση των πληγέντων. 1.200 ημερίδες που απαιτούνται καθημερινά. 1η Δεκεμβρίου τη σύντηση αναλαμβάνει χορηγός. Το μήνυμα αναφέρει: έβλεπα λίγο φως στο τούνελ, επειδή και σαν άνθρωπος είμαι φύση αισιόδοξος, αλλά από χθες έσβησε τελείως. Οι άνθρωποι θα τρώνε μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Μετά θα έρθει ο χορηγός και θα τους ταΐζει μέχρι του ποσού που θα διαθέσει. Από την μία στην άλλη χορηγία οι άνθρωποι θα νηστεύουν αναγκαστικά. Έχουν μπει χρήματα στους πρώτους, αλλά δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει κάτι κάποιος, αν φτιάχνεται ή αν περιμένει τον έλεγχο. Στους περισσότερους δεν έχουν μπει χρήματα. Το αποφάσισα. Βρείτε μου τη λίστα με τους χορηγούς και γράψτε με και μένα. Αύριο βάζω στο καράβι το τρακτέρ, τη φρέζα, το δρέινο και το ψεκαστικό και θα τα στείλω χορηγία στο Υπουργείο Οικονομικών να καλλιεργούν τα φυτά τους. Φιλελλήνων ήχη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου το Σάββατο 27 Νοεμβρίου από την αίθουσα τελετών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των σεισμοπαθών του Αρκαλοχωρίου. Αφορά σε μια επιτυχιακή συναυλία αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Κόκκινος συναγερμός για τις τιμές στο ρεύμα, στο τραπέζι ξανά τα μέτρα στήριξης. Φουσκωμένοι από 80 έως 100% φθάνουν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Κρήτης οι λογαριασμοί των εταιριών. Ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων έρχεται ξανά στη Βουλή με ερώτηση που κατάθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης. Με ερώτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, ζητάμε συνένσχυση με προσωπικό και κατάλληλες σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές των δικαστηρίων της χώρας. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία πίστουσης των κέριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου αναταμείως στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων. Με τροπολογία σπήλιου Λιβανού παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία αίτησης για μετάκληση εποχικών εργατών γης διάρκειας 30 έως 90 ημερών με παράταση της βραχίας διαμονής τους για επιπλέον 90 ημέρες. Εναρμονισμένος με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για το 2022, όπως και το πρόγραμμα δράσης, αναφέρει σε δήλωσή της η παράταξη «Λαϊκή Συσπήρωση». Πρώτη η Κρήτη των Μινωητών πανευρωπαϊκά στην κακοποίηση. Εργαζόμενες, έφηβες, μετανάστριες, γυναίκες με αναπηρία, ακόμα και ηλικιωμένες, καταγγέλουν συχνά ότι έχουν πέσει θύματα βίας, όπως μαρτυρά έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ. Έλλειψη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον άνθρωπο βλέπει η κοινωνική λειτουργός προϊσταμένη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Γόρτινας, Όλγα Αμβράζη, μιλώντας στον 984. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αύριο 25 Νοεμβρίου, με τα στοιχεία να προκαλούν ντροπή για τη δράση μας στην Κρήτη, καθώς το νησί κατέχει την πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κακοποίηση γυναικών και εφήβων. Μίλησε για τον πόνο και τις συνέπειες της κακοποίησης στα θύματα, την έλλειψη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον άνθρωπο από τους δράστες, από γόνους των Μινωητών, αλλά και τη χαραμάδα ελπίδας που υπάρχει σήμερα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό θα μοιραστεί συμβολικά σε όλες τις εργαζόμενες του Δήμου Γόρτινας χαρακτηριστική πορτοκαλί κορδέλα, χρώμα που καθιέρωσε ο ΟΗΕ για να συμβολίζει τον αγώνα ενάντια στη γυναικεία κακοποίηση. Θα πραγματοποιηθεί διανομή ενημερωτικού υλικού, φυλάδια fake volant σε δημότες κάθε ηλικίας, ενώ θα γίνουν και σχετικές ενημερώσεις από την κοινωνική υπηρεσία και το
κέντρο κοινότητας του Δήμου Γόρτινας. 16ήμερη η δράση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων την ίδια ώρα Κρήτης, σε συνεργασία με τις ΔΕΠΗΣ της Κρήτης και τις γυναικείες οργανώσεις του νησιού, με το σύνθημα «Βάφουμε τον κόσμο πορτοκαλί, τερματίζουμε τη βία κατά των γυναικών τώρα», κατά το χρονικό διάστημα 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών, έως 10 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σοκαριστικά τα στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη γίνεται θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και αυτό δυστυχώς ισχύει πρωτίστως για τα πιο ευάλωτα παιδιά, όπως από το βήμα της Βουλής είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Μέρα Προστασίας των Παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. Πρέπει να επιδειχθεί μηδενική ανοχή στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών. Σοκάρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης προέρχεται από ενήλικες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο στενό περιβάλλον των παιδιών βρίσκονται που κακοποιούνται. Είναι ανατριχιαστικό το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των περιστατικών αυτών, μόλις το 2% φτάνει στις αρχές. Η σεξουαλική βία κατά των ανηλίκων είναι κατεξοχήν ένα βουβό έγκλημα. Η κακοποίηση δεν συνεπαγείται αποκλειστικά βιασμό. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν ακόμα δράνειες και στερεότυπα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε ένα πενταετές εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών. Σχέδιο δράσης ολιστικό που προϋποθέτει κεντρική οργάνωση και ευρεία κοινωνική αποδοχή, ενώ αποτελεί μια ευρύτερη στροφή στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων της εποχής. Επέμεινε ότι οι 11 άξονες του σχεδίου αναδιορθώνουν τις ισχύουσες δομές και λειτουργίες. Έκανε γνωστό πως καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, να ορίζουν υπεύθυνο παιδικής προστασίας, προκειμένου να διαβιβάζει αμέσως τις σχετικές καταγγελίες, αλλά και να μπορεί και ο ίδιος να αναλαμβάνει δράση, και υπενθύμησε πως το νομικό μας πλαίσιο έχει ήδη ενισχυθεί μέσω των πρόσφατων αλλαγών στον ποινικό κώδικα, όπου τα συγκεκριμένα εγκλήματα έγιναν κακουργήματα. Ζευγάρι από περιοχή της Δυτικής Αττικής εξαπατούσε πολίτες με δίθεν άρρωστο παιδί πανελλαδικά. Απέσπασε συνολικά πάνω από 6.000 ευρώ, εξαπατώντας εκκλησίες, φιλανθρωπικά σωματεία και ανυποψία στους πολίτες σε Ηράκλειο, Χανιά, Κίσαμο, Θεσσαλονίκη. Η δράση τους όμως άρχισε να ξεσκεπάζεται όταν η γυναίκα, προσποιούμενη την κοινωνική λειτουργό του Δήμου Κισάμου, κάλεσε μονή που βρίσκεται στην περιοχή ζητώντας χρήματα, υποστηρίζοντας ότι τα μάζευε για ένα άρρωστο παιδί. Στις 4 ώρες Ελλάδος ανακοινώνεται η Συμφωνία Σχηματισμού Κυβέρνησης με Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Ελεύθερους Δημοκράτες στη Γερμανία. Οι Πράσινοι θα λάβουν συνολικά 5 υπουργεία, το FDP4 και τα υπόλοιπα περνούν στα χέρια του SPD. Σύμφωνα με την Bild, εκτός από τον Όλαφ Σόλτς που θα αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας ως διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ, ο ηγέτης των Ελεύθερων Δημοκρατών, Κριστιαν Λίντερ, αναμένεται ότι θα αναλάβει υπουργός Οικονομικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει η ίσταρ των Πρασίνων, Άννα Λένα Μπερμπούκ, ενώ στο Υπουργείο Εργασίας παραμένει ο σοσιαλδημοκράτης Ουμπέρτους Χάιλ. Τα πτώματα 6 ανθρώπων βρέθηκαν κρεμασμένα σε μία γέφυρα και σε ένα δέντρο στο κεντρικό Μεξικό, σε μία περιοχή που μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, το δεύτερο τέτοιο επεισόδιο σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά νωρίτερα αυτό το μήνα έκαναν προσομοιώσεις πυρηνικού πλήγματος κατά της Ρωσίας από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι τα αεροπλάνα τους έφτασαν σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από ρωσικά σύνορα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με τη συμμετοχή όσων ομάδων προκρίθηκαν από την πρώτη φάση και τις ομάδες της Α2 κατηγορίας, ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης φάσης του κυπέλου ΕΨΗ. Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Δόξα Ηρακλείου Λίντου, Κεραυνός Δωρεάς, Αγία Βαρβάρα Αμόχος, Γιούχτας 2010 ετός Ανογίων, Τήλισσος Φεστός. Εμβολήμη αγωνιστική σήμερα στη Super League 2, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει όλες τις αναμετρήσεις στις 3 μετά το μεσημέρι. Παίζουν Καραϊσκάκης Καλαμάτα, Εργοτέλης ΑΕΚ Βήτα, Αστέρας Βλαχιώτη και Φυσιά, Διαγόρας Επισκοπή, Χανιά Ρόδος, Ζακύνθος Λεβαδιακός, Όφηρα Πέτρας Ηρόδοτος και Καλυθέα Εγάλεο. Ρεπό για τον Παναθηναϊκό Βήτα. 84. Ο καιρός.
Άστατος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 23 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.